Καλημέρα. Σήμερα με ζήτησαν να δείξω πώς μπορούμε να χωρίσουμε παιδάκι βρωμέλες, συγγνώμη, είναι η γουσμάνια μπλε, και να τη φυτέψουμε, ας πούμε, σε μπλοκ. Όπως φυτέψουμε σε μπλοκ, έχω δει πάρα πολλές φορές, απλώς με ζήτησε μια κοπέλα που θέλει να το πάρει στη Σουηδία. Υπάρχει ακόμα ένα παιδάκι, όποιος ενδιαφέρεται, θα σας το στείλω. Λοιπόν, μητρικό φυτό εδώ είχε χαλάσει τελείως. Αυτό είναι λογικό. Βρωμέλες, μητρικά φυτά, πεθαίνουν κάποια στιγμή όταν δίνουν παιδάκια. Ψαλίδι έχουμε πειράσει με ενόπνευμα. Και θα κάνουμε το εξής. Το ένα παιδάκι, θα δούμε τώρα ποιο, πιθανόν αυτό, θα μένει μαζί με το μητρικό κομμάτι φυτού. Και το άλλο το κόβουμε έτσι, ελαφρώς, προσεκτικά κόβουμε, γιατί μας ενδιαφέρει να έχουμε καλό ριζικό σύστημα. Είναι πολύ μπλεγμένες οι ρίζες εδώ. Μισό λεπτό. Αναγκαστική λύση να κόψω λίγο. Λοιπόν, έχουμε δύο καινούργια φυτά μπρομέλες. Το ένα θα πάει σε μπλοκ όπως το είχα φυτέψει, μαζί με το σφάγνο. Και το άλλο θα φυτέψω πάλι σε κάποιο μπλοκ και σε κάποιο γλαστράκι. Τα μύρη που κόψαμε το φυτό μας, περνάμε με κανάλι, απλώς αφήνουμε λίγο να στεγνώσει. Η βρωμέλια δεν είναι τόσο απαιτητική. Και τη ξαναφυτεύω σε μπλοκ μαζί με το σφάγνο. Η περιποίηση της βρωμέλες είναι πολύ απλή. Ψικάζουμε το σφάγνο όταν στεγνώνει, και ρίχνουμε και λίγο νερό στη ροζέτα, αλλά μετά από 10-15 λεπτά γυρίζουμε ανάποδα για να φύγει το νερό, γιατί έχω κακή εμπειρία με σάπιση βρύεζε. Ελαφρώς βέβαια, ευτυχώς που έχει παιδάκι. Λίπασμα δίνουμε 2 φορές το μήνα, όπως και στις ορχιδέες, σημείο φωτεινό, αλλά όχι ήλιος απευθείας, θερμοκρασίες δωματίου. Καλοκαίρι εγώ τη βγάζω στη βεράντα, όπως και όλα τα φυτά μου. Αν αυτό το βίντεο ήταν χρήσιμο, στάφτε like, βάλτε, κάντε like, συγγνώμη. Αν έχετε ερωτήσεις, γραφτείτε στο κανάλι μου, θα απαντήσω ευχαρίστως.